κλιμακώνεται η βία στην Ταϊλάνδη. Οι αρχές προσπαθούν να εξιχνιάσουν τα αίτια της νέας διπλής βομβιστικής επίθεσης που έπληξε το κέντρο της Μπανκόκ, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στους δρόμους γύρω από το Μνημείο του Θριάμβου. Δεκάδες συγκεντρωμένοι τραυματίστηκαν. Το περιστατικό συνέβη 2 ημέρες μετά το θάνατο 49χρονου διαδηλωτή από έκρηξη βόμβας. Όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη, όλοι άρχισαν να ψάχνουν από πού προέρχεται. Είδα μέλη της ομάδας περιφρούρησης να κυνηγούν έναν ύποπτο. Ένα λεπτό αργότερα άκουσα μία ακόμα έκρηξη βόμβας, δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας. Τουλάχιστον 28 τραυματισμένοι διαδηλωτές μεταφέρθηκαν στα επίγοντα κεντρικού νοσοκομείου της πρωτεύουσας Μπανκόκ. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι 7 φέρουν σοβαρά τραύματα. Μετά την έκρηξη άρχισα να τρέχω. Τότε μια δεύτερη βόμβα έπεσε από την οροφή ενός κτηρίου. Συνέχισα να τρέχω και ξαφνικά νιώσα έντονο πόνο στο κεφάλι. Χτυπήθηκα από θράψμα και ο γιατρός το αφαίρεσε, δήλωσε μια ελαφρά τραυματισμένη διαδηλώτρια. 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές, η αντιπολίτευση συνεχίζει να δηλώνει ότι θα μποϊκοτάρει τη διαδικασία. Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στην Μπανκόκ με έτοιμα την παρέτηση της πρωθυπουργού Γκλουνγκ Σιναουάτρα.